Πάντως, οι αντιδράσεις αυτές, κυρίες και κύριοι, Μανώλη Κωστίδη, δεν φαίνεται καθόλου να αποθαρρύνει τον πρόεδρο Ερντογάν, που σε νέα του ομιλία επιτέθηκε ξανά στο Ισραήλ. Ναι, και στην ομιλία του υπάρχουν και πολλά αυτοκρατορικά στοιχεία από το παρελθόν της Τουρκίας. Διότι υποενθύμησε το αυτοκρατορικό παρελθόν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μίλησε, λέει, είπε ότι χτίζει από το παρελθόν, από τον Μωάμε τον Πορθητή και φτάνει μέχρι σήμερα. Είπε ότι όλοι οι κατατρεγμένοι και καταπιεσμένοι του κόσμου περιμένουν να υψώσει ανάστημα η Τουρκία για όλα τα ζητήματα. Σε τρεις υπήρους και 7 διαφορετικά κλίματα περιμένουν και οι Παλαιστίνοι περιμένουν την Τουρκία, δήλωσε χαρακτηριστικά. Εκεί βεβαίως κατηγόρησε ως τρομοκρατικό κράτος το Ισραήλ και ότι θα κάνει η Τουρκία τα πάντα για να υποστηρίξει τα δικαιώματα των Παλαιστίνων. Μια ομιλία που έχει μια ιδεολογική βάση που θα έχει συνέχεια. Ακριβώς. Είναι μια ομιλία με δόσεις Οθωμανικού μεγαλείου. Για να τον ακούσουμε. Φιλιστινίν. 1947'den itibaren topraklarının bu terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edile edile bugünkü bir parça Filistin toprağına döndüğünü anlattılar. Anlatacağız. Durmayacağız. Hele hele bu haritaları göstererek anlatacağız. Çünkü bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Şunu bilin. Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor.